μια περιοχή κινητοποίηση έχει ουσιαστικά δύο στόχους. Ένα ζήτημα είναι μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις στον χώρο των Δήμων και συνολικά στο δημόσιο. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 50% συμβασιούχων στους Δήμους με ό,τι μορφές ελαστικές σχέσεις εργασίας θέλετε. Δηλαδή, μιλάμε για συμβασιούχους έργου, κοινοφελή εργασία, συμβασιούχους σε κοινωνικές δομές, σε παιδικούς σταθμούς. Και μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι είναι απαραίτητοι, αν σκεφτούμε ότι σε μόνιμο προσωπικό έχουν μία μείωση την τελευταία δεκαετία γύρω στο 20-25%. Δεύτερο ζήτημα αφορά τα οικονομικά μας, το ότι οι μισθοί μας έχουν πέσει σε ονομαστική αξία από το 2010. Επίσης, μιλάμε για μία μείωση του ύψους του 45%. Δεν μπορεί να επιβιώσουμε με το κομμάτι της ακρίβειας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οπότε τα βασικά μας αιτήματα αυτή τη στιγμή είναι αυξήσεις μισθών κατά 20%, να επανέλθει το 13ο και 14ο μισθός, μονιμοποίηση συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σε αυτή τη λογική θα κινηθούμε και είμαστε αμετακίνητοι, γιατί ουσιαστικά οι Δήμοι και συνολικά το Δημόσιο δεν μπορούν να λειτουργήσουν με το μόνιμο προσωπικό που υπάρχει, όπως και επίσης δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ακρίβεια που υπάρχει. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως και στους υπόλοιπους Δήμους και τις δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα, είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις προσωπικού, εργαζομένων. Με συνέπεια αυτό να μην λειτουργούν σωστά όπως πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου, και αυτό φαίνεται γενικότερα στην πόλη. Και βέβαια έχουμε και την κατάσταση ότι δεν λείπουν μόνο εργαζόμενοι, έχουμε και τα τρομερά προβλήματα, παραδείγματος χάρη στην υπηρεσία καθαριότητας με το μηχανολογικό εξοπλισμό, θα πούμε με τα πόρτες που δεν λειτουργεί σωστά, και βλέπουμε τι γίνεται με τη σόρυψη σκουπιδιών. Ο λόγος διαμαρτυρίας είναι διπλός, είναι πρώτα συμπαραστεκόμαστε στους συμβασιούχους του ΟΤΑ και επίσης διαμαρτυρόμαστε για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα αυξήσει για ακόμη μια φορά τους φόρους για εμάς τους απλούς πολίτες και όχι για το μεγάλο κεφάλαιο.